Ποιο σφιγμένο ήταν ο κύριο Βαρουφάκη εχθέ. Ο Γιάννη δεν πήγε καλά. Ότι δεν ξέρω γιατί. Την έχει παρά το επικοινωνιακό χάρισμα που έχει. Ναι, ναι. Δεν συζητείτε. Ο Γιάννη τώρα σε αυτά δεν παίζει. Ναι, ναι. Χθε δεν ήταν καλό. Δεν ήταν ίσω η μέρα του. Δεν ξέρει. Είναι σαν του ποδοσφαιριστέ, παιδί μου. Μπορεί να είσαι και ο Μέση και μια μέρα να μην σου βγει. Είναι και κουρασμένη, ε. Είναι και κουρασμένη. Όλοι του είναι κουρασμένοι. Δεν είναι μικρό από αυτό που από το πρωί μέχρι τα αγγλικά μεσάνυχτα. Πάμε σε ένα πολιτικό να μα δώσει το πρώτο σχόλιο του, τον κύριο Γιώργο Κασάρα, υποψήφιο βουλευτή με το ΣΥΡΙΖΑ στα Δωδεκάνησα. Καλημέρα, κύριε Κασάρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή σα ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλου. Πώς το είδατε, κύριε Κασάρα, το χθεσινό, τι λέτε? Έτσι, ένα γενικό σχόλιο και θα πάμε και στα επιμέρου. Ακριβώς επειδή εγώ είμαι νησιώτης, μένω με ένα παράπονο. Mm-hmm. Ότι δεν κουβεντιάστηκε η νησιωτική Ελλάδα. Σωστό. Θα έλεγα λοιπόν ότι σε ένα άλλο debate, καλό είναι να υπάρχει και ένα συνάδελφό σας από νησιωτικό κανάλι. Ή να το θυμηθούμε. Για να μπορέσουν να κάποια ζητήματα. Ναι, γιατί που αφορούν την νησιωτική Ελλάδα. Έχετε δίκιο. Γιατί τα νησιά δεν είναι μόνο το τουριστικό ΑΕΠ, έχουν και ζητήματα. Ακριβώς. Έχουν τεράστια ζητήματα και χθες που ανήρθησα και εγώ στο Facebook το ότι θα συνδεθούμε σήμερα, συμπατριώτες, νησιώτες, μου έδωσαν διάφορα ερωτήματα και μου λένε θα πεις και αυτό, θα πεις και εκείνο, τι θα προλάβω να πρωτοπώ. Λογικό, αλλά λογικό. Τα ζητήματα υγείας, ας πούμε, όταν ένας νησιώτης λέει ότι στο νησί μου δεν μπορώ να κάνω ένα τρίπλεξ αγγείων, είναι ένα θέμα. Στην Κάρπαθο, ας πούμε. Μπήκε δεν γενικά να το, κάνει το θέμα υγεία, μπήκε και αυτό που λέτε, τα προβλήματα στα νησιά, οι γιατροί που δεν μένουν. Είχαμε το παράδειγμα τη Σερίφου. Ένα συνάδελφο είπε το παράδειγμα του Καστελορίζου. Το είχαμε θέσει εδώ πρώτη, το θέμα του Καστελορίζου, με ένα παιδί που πήγε στην Τουρκία. Μπήκε με έναν τρόπο γενικό. Μπήκε με ένα γενικό τρόπο, πραγματικά. Έτσι. Το άκουσα και τρεις ώρες. Ασφαλώς ένα υποψήφιο βουλευτή θα παρακολουθούσε το debate. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Μπήκαν και κάποια ζητήματα περιβαλλοντολογικά, με τις αφαιρεσίες, τις παραλίες κτλ. Είναι και στα Δωδεκάνησα. Αυτό με τις συνεργασίες, πώς το βλέπετε εσείς, κύριε Κασάρα? Γιατί ακούσαμε πριν βγείτε τον κύριο Κουτσούμπα που είπε στον Τσίπρα: μην ξύνεσαι στην κλίτσα του Τζοπάνη με τη Μούφα, συνεργασία κτλ. Πώς το βλέπετε αυτό το θέμα των συνεργασιών εσείς, τι λέτε? Και εγώ το βλέπω όπως το βλέπει και ο πρόεδρος μου Αλέξης Τσίπρας, ότι μετά την ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού, μετά το αποτέλεσμα όταν θα ανοίξει η κάλπη, όλοι θα επανατοποθετηθούν. Ασφαλώς προεκλογικά. Λέτε, δεν έχει τελειώσει δηλαδή. Δεν έχει τελειώσει, δεν έχει κλείσει το κεφάλαιο. Εγώ θεωρώ ότι οι πάντες θα κριθούν και θα αξιολογηθούν από τον ελληνικό λαό μετά το εκλογικό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Να ακούσουμε πρώτα τι θέλει ο ελληνικός λαός και απλά αυτοί οι οποίοι δεν θα θελήσουν να συνεργαστούν την πρώτη Κυριακή διατρέχουν τον κίνδυνο στις δεύτερες εκλογές. Να συρρυκνωθούν. Να το χρεωθούν. Και πραγματικά ο ελληνικός λαός θα ψηφίσει για κυβέρνηση. Εδώ τώρα χθες ξεχώρισε κάποιος, κατά τη γνώμη σας, κέρδισε κάποιος τις εντυπώσεις. Έχασε κάποιος άλλος. Τι βλέπετε, ή έμειναν σταθερά στις θέσεις τους και έπαιξαν μάλλον αμυντικά? Εγώ νομίζω ότι μείναν σταθερά στις θέσεις τους. Δεν έγινε κάποια. Δεν παίξαν επιθετικά. Παίξαν αμυντικά πραγματικά. Από τον κύριο Τσίπρα είστε ικανοποιημένος στον πρόεδρό σας? Είπε αυτά που περιμένατε να πείτε, στο ύφος που έπρεπε, στα θέματα που θέλατε να θέσει? Εγώ από τον πρόεδρό μου ασφαλώς έμεινα ικανοποιημένος, αλλά ήθελα να τονίσει και το υγειονομικό ισοδύναμο, το οποίο το εξήγηλε στην ΚΟ, που οι νησιώτες πολλά προσδοκούμε από αυτό και θα ήθελα πραγματικά εχθές να τα ακούσω από τον πρόεδρο. Εντάξει, το πήρε πάνω το αυτό πάντως, δεν πρέπει να έχετε παράπονο, γιατί και υποψήφιος στα Δωδεκάνησα έχει πει και είπε θα είναι συνεχιστής του βουλευτή Σαντορινιού. Που χάθηκε, του νεκτάριου του Σαντορινιού. Κοιτάξτε, εδώ είμαστε στα νησιά, είμαστε όλοι συγκλονισμένοι με την απώλεια του νεκτάριου. Ο νεκτάριος ήταν ένας καλός άνθρωπος, ένας καλός τεχνοκράτης, ένας καλός πολιτικός. Είχε αυτό το συνδυασμό, είχε όλο το πακέτο. Τον και αγαπούσαμε κι εμείς πραγματικά... τον Νεκτάριο, τον φιλοξενούσαμε πολλές φορές εδώ, τα λέγαμε πολλές φορές. Ένας άνθρωπος ήπιον τόνο, ένας γλυκός άνθρωπος και ένας άνθρωπος αποτελεσματικός, κύριε Κασάρα. Είχα την τύχη να συνεργαστώ σαν Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, δυστυχώς μόνο για ένα τετράμινο στο τέλος της κυβερνητικής ιδίας του ΣΥΡΙΖΑ και πραγματικά. Όλα αυτά που είπατε, και κυρίως η αποτελεσματικότητά του και η ικανότητά του να υλοποιεί τα οράματά του ήταν αυτό που τον έκανε αγαπητό σε όλα τα νησιά, ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης του κάθε νησιώτη. Πραγματικά, όταν ταξιδεύσετε σε όποιο νησί, για ρωτήστε για τον Νεκτάριο Σαντορίνιο. Τώρα, κύριε Κασάρα, μας έκανε αυτό. Έτσι είναι, έτσι είναι, έχετε δίκιο. Με τον κόσμο που συνομιλείτε καθημερινά, ποιο παράπονο έχουν για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή τι σας λένε?
σας λένε ότι τους καλύπτει απόλυτα, σας λένε ότι πρέπει να διευκρινίσετε και άλλα πράγματα, η κοστολόγηση για παράδειγμα, τα οικονομικά, ή είναι καλυμμένοι, σας λένε ότι το πρόγραμμα αυτό είναι καλό και θα σας ψηφίσουμε γι' αυτό? Το πρόγραμμα το αποδέχονται, ναι. Πραγματικά τους ικανοποιεί. Ασφαλώς λένε, κυβερνήσατε κι εσείς μία τετραετία, γιατί δεν κάνατε αυτό, γιατί δεν κάνατε εκείνο. Και βεβαίως και εμείς απαντούμε στο ότι η πρώτη φορά αριστερά θα είναι τώρα. Διότι είμαστε, όσο είμαστε έξω από τα μνημόνια, άρα πραγματικά θα μπορεί να εφαρμοστεί πια το πρόγραμμα που εξήγηλε ο ΣΥΡΙΖΑ ο πρόεδρος. Ενώ είναι σαφές ότι από τη στιγμή που η απόφαση, και νομίζω ήταν σωστή, πάρθηκε ότι δεν διαγράφεται το μνημόνιο με ένα άρθρο, με ένα νόμο, από εκεί και πέρα πραγματικά γίνανε συμβιβασμοί, που όμως είχαν αποτέλεσμα. Βγήκαμε από τα μνημόνια, ρυθμίσαμε το χρέος, το μαξιλαράκι των 37 δις, γίνανε όλα αυτά. Όμως το παράπονο ότι η μεσαία τάξη πραγματικά υπερφορολογήθηκε μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές παραμένει. Έτσι, είναι μάλιστα. Ένα από τα γενικότερα ζητήματα που έχουμε εμείς. Κύριε Κασάρα, ευχόμαστε καλή επιτυχία στα Δωδεκάνησα, καλή συνέχεια στη δουλειά σας, καλό αγώνα να κάνετε και θα ξανααντιμώσουμε, ελπίζω και από κοντά, και να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα να πω μόνο μία κουβέντα. Μία κουβέντα αέρα. Τελευταία. Λίγουν συμβάσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση 19 έκτου. Ας παραταθούν τώρα. Είναι ένα αίτημα που το βάζουν οι νησιώτες. Το ακούμε, κύριε Κασάρα. Καλημέρα, καλή δύναμη, να είστε καλά. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.